Κροαζιερόπλια στα χανιά δίνουν πολλά. Αλλά πόσα από αυτά έχουν Χανιώτη πλοίαρχο, τουλάχιστον ένα, όπω θα δείτε σε λίγο. Ο Νίκο Χρυστοδουλάκη, με καταγωγή από το κολυμπάρι, είναι η περίπτωσή μα. Μετά από 22 χρόνια καριέρα στη θάλασσα, αφού του τέλειωσα τη σχολή η οποία βρίσκεται ακριβώ απέναντί μα, η σχολή τη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ήρθα στη θάλασσα, ξεκίνησα με αυτή την εταιρεία, τη Celebrity, όταν ακόμα ήταν ελληνική πλειοκτησία, γι' αυτό θα δείτε το Χ. Απάνω στην ε, τζιμινιέρα μας. Αυτό είναι το σήμα του Χανδρή, το, ο οποίο ήταν ο πλειοκτήτη τη εταιρεία μέχρι το 1998. Ο κύριο Εστοδουλάκη, για πρώτη φορά, κατέπλεφε στη Σούδα όντα κυβερνήτη πλοίου και δεν θα μπορούσε να μην είναι συγκινημένο. Ε, Πλοιαρχώ στα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε διάφορα μεγέθη και σε διάφορα ε, διαφορετικά σημεία στον πλανήτη. Όντω, πρώτη φορά έρχομαι στα χανιά σαν πλοίαρχο. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, όπω το είπε ε, φτάνοντας το πρωί στον κόλπο της σούδα. Μεγάλη χαρά να δω τον καθηγητή μου, τον κύριο Τζαγκαράκη, ο οποίος είναι και πράκτορα του πλοίου. Μεγάλη χαρά να δω πολλούς φίλους και φυσικά την οικογένειά μου που περίμενε στο προβλήτα. Τρεις μήνες στη θάλασσα, τρεις μήνες στο σπίτι. Έτσι είναι η δουλειά. Η οικογένεια στο σπίτι, οικογένεια όμως και στη θάλασσα. Ευτυχώ, όταν είσαι έξω στο σπίτι για διακοπές, ο κρόνος α, πιο γρήγορα από ότι όταν είσαι στο καράβι. Βέβαια, στο καράβι έχουμε τη δουλειά μας. Που είναι μια δουλειά η οποία δεν έχει ποτέ ρουτίνα, κάθε μέρα διαφορετικά πράγματα. Ο πλοίαρχο καλείται όχι μόνο να είναι υπεύθυνο για την αυσιπλοεία και την ασφάλεια του πλοίου, αλλά καλείται να είναι και ένα πρεσβευτή τη εταιρεία μέσα σε μια κοινότητα 3.500 επιβατών και πληρώματο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα 2.200 επιβάτε, οι οποίοι έρχονται από 25 διαφορετικέ χώρε. Και έχω και πλήρωμα 960 άτομα. Στη διάρκεια των ταξιδιών, πολλά ευθράπελα μπορεί να συμβούν. Τα περισσότερα, βέβαια, είναι αθώα. Έχω δεχθεί κατά καιρού πολλέ ερωτήσει από επιβάτε. Ε, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Παραδείγματο χάρη, με ρωτάνε ε, πώ το βαπόρι τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. ενέργεια αν έχετε κανένα καλώδιο, <laughs> Τέτοιες, τέτοιου τύπου ερωτήσει, μπορεί κάποιο που δεν έχει την εμπειρία να την κάνει. Βέβαια, σαν καπετάνιο, είχα και στην καριέρα μου πολλέ αντίξωε συνθήκε. Δεν μπορούμε να το κρίσουμε αυτό. Mm -hmm. Και η πιο αντίξωη συνθήκη δεν είναι ο καιρό. Τον καιρό μπορεί να τον αποφύγει. Είναι ε, ο επιβάτη. Έχοντα ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Χανιώτη Πλήρχο διατηρεί ακόμα επιθυμίε για μακρινού προορισμού. Απλά οι προορισμοί αυτοί δεν είναι ακριβώ αυτό που θα λέγαμε κρουαζιέρα. Εκεί που θα ήθελα να πάω ε, είναι στο Βόρειο Πόλο ή στην Ανταρκτική. Σημεία που δύσκολα πάνε ε, πλοία. Η πάνε πλοία που είναι ειδικά κατασκευασμένα. Ε, κάποτε πιστεύω να μου δοθεί ευκαιρία. Ολόκληρη συνέντευξη του κυρίου Χριστοδουλάκη στη Γωγό Καλιδονάκη θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή τη Νέα Τηλεόραση στο κόκκινο.